Γεια σας αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Επ' ευκαιρία των γενεθλίων του μεγάλου μου γιου, σήμερα θα κάνουμε μπουρέκια της κρέμας. Είναι ένα από τα αγαπημένα του γλυκά μαζί με τον καρδινάλιο. Τα υλικά μου είναι 6 φλιντζάνια γάλα μπλήρης, 10 κοφτές κουταλιές ζάχαρη. Τούτο είναι κατά προτίμηση. Αν τα κάνετε την πρώτη φορά και δείτε ότι είναι πολύ γλυκά, θα αφαιρέσετε ζάχαρη. Έχω 2 γεμάτες κουταλιές, είναι σιμιγδάλι, το λεπτό σιμιγδάλι, 2 κουταλιές. 4 γεμάτες κουταλιές corn flour, και τα 2 να είναι γεμάτες κουταλιές. Έχουμε 4 κρόκους αυγό και έχω και 3 φακελάκια βανίλια. Και αρχίζουμε. Για να κάνουμε την κρέμα. Για να κάνουμε την κρέμα. Αυτά είναι τα υλικά για την κρέμα. Θα κάνουμε την κρέμα μας από την προηγούμενη μέρα ή κάποιες ώρες πριν, ώστε να μπορέσουμε να την βάλουμε και στο ψυγείο κάποιες ώρες για να σφίξει και να μπορέσουμε να την χρησιμοποιήσουμε. Και πάμε, αγαπημένοι μου, να φτιάξουμε την κρέμα μας. Θα χτυπήσω τα αυγά με τη ζάχαρη στο χέρι. Θα χτυπήσουμε μαζί. Είναι ωραία κόκκινα τα αυγά μας. Είναι ωραία. Και θα τα ρίξω όπως είναι κρύο. Δεν το ζεσταίνω το γάλα. Μήπως και μου κόψει τα αυγό. Είναι πιο ευκολία για μας. Θα διαλυθεί μέσα. Ενώ είναι κρύο το γάλα μας, θα βάλω το σιμιγδάλι μου. Θα το ανακατέψω γι' αυτό. Και το corn flour. Και τα ανακατεύεις καλά τώρα όλα μέσα, ναι. Εκτός τις βανίλιες. Οι βανίλιες θα μπουν στο τέλος για να διατηρήσει η κρέα μου εκείνο το ωραίο αρώμα. Στο τέλος θα το βάλω. Έχω ανάψει τη φωτιά μου και συνεχίζω το ανακάτευμα. Τα βάζω έτσι κρύα όλα για να μην έχω φόβο να μου κόψει και να μου κάνει μικρά κομματάκια το αυγό όταν είναι ζεστό το γάλα. Μας παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά αποφεύγουμε να μας κόψει το αυγό. Εγώ έτσι το κάνω. Έτσι που ζεσταίνω λίγο το γάλα και μετά να το βάλω, εγώ έτσι το βρίσκω πιο γλυκό για μένα. Πιο σίγουρο. Πιο σίγουρο, ακριβώς. Πιο σίγουρο. Θα συνεχίσω το ανακάτεμα. Όταν αρχίσει να βίζει, θα χρησιμοποιήσω και το μεταλλικό μου κουτάλι για να μην μου κολλήσει. Και συνήθως εγώ τη φεύγω από τη φωτιά την κρέμα μου, την ανακατεύω καλά και μετά τη ξαναβάλω. Με βοηθά ώστε να μην αρπάξει από κάτω. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα χαμηλώσεις τη φωτιά. Ναι, θα χαμηλώσω, όταν δω και πήξει. Μόλις αρχίσει να πείσει, θα χαμηλώσεις αρκετά τη φωτιά. Ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο μπουρέκι που γίνεται αυτό, της κρέμας. Δοκιμάστε το, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Η κρέμα μου άρχισε να πείσει και θα την κατεβάσω, να την χτυπήσω ακόμα λίγο και μετά θα την βάλω πάνω, να μην μου κολλήσει. Τη διαφορά του κουταλιού που το τούτο σύρμα. Μπορεί, κάνει και τούτον τη δουλειά, αλλά τούτο νομίζω είναι πιο καλό να μην σου αρπαξεί που κάτω. Το κουτάλι είναι πιο καλό. Ναι. Ξέρω το κουτάλι είναι για τα τυχώματα παραπάνω. Και για τα τυχώματα, αλλά πιάνει πιο καλά. Ναι. Ελέγχεις την πιο καλά την κατάσταση. Να τη, τώρα θα την βάλω πίσω. Θα την εισβήσεις. Να κάνει... Τώρα την έχεις στο πιο χαμηλό τη φωτιά σου. Ναι, χαμηλώσα την μεταξύ. Στο 1. Όχι στο 1, αν είχα βάλει στο 1. Ήταν στο 6, έβαλα στο 4. Τώρα. Τώρα να τη χαμηλώσω κι άλλο. Να τη, άρχισε να κάνει τις σκάλες. Έτοιμη, θα τη σβήσω. Να τη, διότι είναι ηλεκτρικό το μάτι και συνεχίζει να ζεσταίνεται. Στη φάση αυτή θα βάλω και τη... Θα τις βάλω τις βανίλιες. Τρεις έχουμε μπει για ωραίο άρωμα. Πάει η βανίλια πάρα πολύ. Γίνω μπουδιά, ωραίο άρωμα στην κρέμα.
κατέβασα από τη φωτιά μου. Αύριο πρωί. Αύριο. Αύριο πρωί θα τα κάνω. Τώρα είναι απόγευμα. Ναι. Αύριο πρωί θα τελειώσουν πρωί, τα πουρέκια. Ναι. Αν την έκανα πρωί σήμερα, θα την χρησιμοποιήσω από το απόγευμα. Θα έκανε στο απόγευμα. Ναι. Πρέπει να μείνει στο ψυγείο, να σφίξει, να γίνει. Ωραία. Ωραία. Και θα την βάλω την κατέλα μου. Την έχω βάλει στην πιατέλα μου. Ήδη έχω δοκιμάσει μια μουταλιά και είναι απίθανη από μυρωδιά και γεύση. Θα την αφήσω να κρυώσει και μετά θα την βάλω στο ψυγείο μου να είναι έτοιμη που θα την χρησιμοποιήσω. Συνεχίζομαι, φίλες μου και φίλοι μου, με τη ζύμη. Έχω βάλει εδώ 4 φλιτζάνια αλεύρι χωριάτικο και ένα φλιτζάνι φαρίνα. Θα βάλω λίγο αλάτι, μια μπρέζα αλάτι. Δίνει γεύση στη ζύμη μας. Θα βάλω 1/3 στο κουταλάκι το μικρό baking powder. Θα τα ανακατέψω και έχω και μισό φλιτζάνι σπορελαίο που θα το ριζιάσω. Και το ανακατεύουμε έτσι με τα δάχτυλα μας να γίνει σαν ψίχουλα. Το ριζιάζομαι να γίνει ψίχουλα. Εγώ το κάνω με το ένα χέρι μου για να έχω ελεύθερο το άλλο μου χέρι καθαρό να μπορέσω να βάλω το νερό μου το χλιαρό, το οποίο είναι περίπου 2 φλιτζάνια. Να το. Και τώρα θα βάλω και το νερό μου το χλιαρό. Λίγο-λίγο. Λίγο-λίγο. Θα κάνουμε μία ζύμη που να μην κολλά στα χέρια μας, αλλά να πλάθεται. Η πύρα με βοηθά με το ένα μου χέρι να μπορώ να το ζυμώνω. Για να έχω ελεύθερο το άλλο μου χέρι να με θέλω βοηθό. Να μου γύρνει το νερό. Ή να λερώνω τα άλλα μου σκεύη. Θέλει νερό. Θέλει νερό. Θα το πάρει. Έτω. Θα κάνουμε τη ζύμη μας. Θα την αφήσουμε για μισή ώρα να ξεκουραστεί. Και μετά θα την χρησιμοποιήσουμε. Για να ανοίξω με φύλλο. Θα κάνεις φύλλα. Θα ανοίγω, ναι, μπορείτε και με τη μηχανή να το ανοίγετε, αλλά επειδή μου αρέσει εμένα στο χέρι, να ανοίγω τα φύλλα μου, θα τα ανοίξω στο χέρι. Δηλαδή ωραίο ζυμάρι να έχει γίνει. Δεν χρειάζεται άλλο νερό από ό,τι βλέπω. Όχι, δεν χρειάζεται, είμαστε ok. Καθαρίζουμε τη λεκάνη μας έτσι, από παντού. Να την. Μπορεί να βάλω ακόμα λίγο. Αλεύρι, να δει, δεν την δει ωραία που καθάρισε η λεκάνη μου, δέστε τη. Δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Έτσι πρέπει να γίνεται το ζυμάρι. Να, τώρα χρησιμοποιώ και τα δύο μου χέρια. Είσαι μας τώρα. Εντάξει, έχει χρόνια που ασχολούμαι με τη ζύμη. Άμα δυναμώσουν τα χέρια σου και με το ένα μπορείς να το κάνεις. Είναι ωραία η γυμναστική παντός και η επαφή με τη ζύμη είναι το κάτι άλλο. Όπως και με το χώμα. Και με το χώμα, αλλά και το ζυμάρι είναι μια απόλαυση. Να, βλέπετε το, τι ωραίο που έχει γίνει. Μάλιστα. Ωχ, μυρίζει και ωραία, μου αρέσει η μυρωδιά. Ωχ, μυρίζει πάρα πολύ ωραίο. Να το. Θα του βάλω και λίγο να λεύρει από πάνω, να μην κολλά στα χέρια μας, ούτε στη λεκάνη μας. Δείτε τη λεκάνη, ναι, σαν καθαρά. Να είναι πλυμμένη. Έτσι είναι. Έτσι μου λένε η γιαγιά μου. Άμα είναι να ζυμώνετε, η λεκάνη σας να είναι καθαρή. Να μένει καθαρή. Να μένει καθαρή, έτσι. Θα του βάλω ακόμα λίγο να λεύρει. Θα το πασπαλίσω και με λίγο να λευράκι. Να το. Και θα το αφήσω, το σκεπάσω με μία μπετσετούλα. Και θα το αφήσω κανένα μισή ώρα περίπου να ξεκουραστεί.
για να πλάθετε πιο ωραία, είναι σημαντικό να το αφήνουμε να ξεκουράζεται, να μην το αρχίσουμε από τώρα. Μην φοβάστε φίλοι μου και φίλες μου, να δοκιμάσετε και θα τα πετύχετε. Και εγώ δεν ήξερα και έμαθα. Να το. Είναι πολύ ωραίο, νιώθετε πάρα πολλά ωραία να τα φτιάχνετε στο σπίτι σας και να τα κερνάτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ωραία. Μόνο μπορεί να σου πούσουν ότι τι ωραία που είναι, ξεχνάς και τον κόπο. Αλλά δεν είναι κόπος, δεν είναι ιδιαίτερος κόπος. Για το σκεπάζω με την πετσετούλα μου. Και θα το αφήσεις θα μισή ώρα. Μισή ώρα να ξεκουραστεί. Και θα έρθουμε να κάνουμε τα πουρέκια μας. Θα κάνουμε τα πουρέκια μας και θα τα τηγανίσουμε. Μάλιστα. Και θα δείτε το επόμενο στάδιο. Ξεκινούμε. Το ζυμάρι μου. Το έχουμε σκευασμένο για να μην μας τεχνώνει. Έχουμε και λίγο αλεύρι. Ωραία, με την ησυχία σου. Με την ησυχία μου σίγουρα. Οι δουλειές τούτε δεν θέλουν διασύνη. Άρα τώρα τι κάνεις, ανείς φύλλον. Ανιοφύλλο. Πόσο φτανών υπάρχει. Πρέπει να είναι όχι πάρα πολλά λεπτούι. Μάλιστα. Ούτε πάρα πολλά υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, 1-2 χιλιοστά. Ναι, έτω. Πρέπει στο. Μπουρέκι, είναι και πρέπει να είναι και πολλά πασί. Θα λέω ότι μπορείτε και την μηχανή να το ανοίξετε, αλλά εγώ το απολαμβάνω, αρέσκει μου. Βλέπεις το. Κάνουμε έτσι μακρόστενες λωρίδες. Είναι μεγάλα κομμάτια. Κάνω τα έτσι μεγάλα, ρίσκουμε. Ξέρω ότι είναι μεγάλα, αλλά ωραία. Σκεπάζουμε τα. Μάτα. Τα σκεπάζουμε. Έτσι. Βρισκόμε το χώρισμα τους έτσι. Και κάνω ένα ποτήρι. Με μεγάλο στόμα. Με μεγάλο στόμα, ναι, επειδή έκανα μεγάλα. Να. Βλέπετε. Θα περιμένει και ο Αντώνης. Αγιός μου. Του αρέσουν πολύ. Πολλά. Και πάνε στο δίσκο μου. Να. Να κλείνουν καλά, για να μην μας βγει κρέμα. Να είμαστε γλυστά, σίγουροι γλυστά. Ότι σας είναι καλά. Με το ποτήρι την ώρα που τα κόβεις, κλείνουν κιόλας. Ναι. Με το ποτήρι που τα κλείς, γίνονται έτσι φουσκωτά, ωραία. Τι ωραίο ζυμάρι έγινε, δε διεύκολαστο, ωραίο. Αλευρώνουμε το για να μην κολλά. Να εξασκούμε και λίγο τα χέρια μας, είναι ωραία. Γυμναστική, ρε. Βέβαια. Πολλά σημαντική, είναι πολύ καλή. Ό,τι χρησιμοποιάς, το διατηράς. Και ακριβώς, με μασκάλι. Εδώ αλευρώνουμε το. Ανοίγουμε το. Ωραία. Εδώ πάχος του φίλου. Να, ούτε πολλά. Έναν ενάμεση χιλιοστό, από ό,τι κατάλαβα. Τούτη έγινε πολλά ωραία. Δέστε την τι ωραία. Ακόμα που τρώγεται να δεις τι ωραία που είναι. Μυρίζει και η βανίλια της μέσα, είναι μία απόλαυση. Άμα αντικανιστούν και κρυώσουν, τους βάζουμε και τη ζάχαρη λάχνη και είναι το κάτι άλλο. Τα κλείνουμε έτσι προσεκτικά, όμορφα. Και κάμε στο έτσι. Άρα και να μην έκοψες τις άκριες, Λίζα. Τι είναι που έκοψες, ήταν να μην υπαστούν τα κομματούθια πάλι. Εντάξει, είναι πιο εύκολο να το... Δεν χρειάζεται να χάνεις χρόνο να το κόφεις τις άκρες. Κάμε άλλο να δεις χωρίς να το κόψεις. Να δεις πώς θα είναι. Δετά. Γίνονται κάτι ωραία στρομπουλά. Μπορείτε να τα κάνετε και πιο μικρά. Με πιο μικρό ποτήρι θα τα κόφεις. Θα βάλεις πιο λίγη κρέμα. Πιο λίγη κρέμα. Αλλά τελειώνεις και πιο γλυωρά. Ναι. Μα τα κάνεις μεγάλα τελειώνεις και πιο γλυωρά. Ναι. Να έχετε και ωραίο ξύλο να τα ανοίγετε πάνω. Όπως του τον πόσεις εσύ τώρα. Ναι. Του τον έφερε μου το υπεθερά μου. Επειδή ξέρει ότι ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Δε τι ωραίο ζυμαράκι, Μιχάλη. Ανήμωνον του.
θέλει να το. Μόνο του, τέλεια, μόνο του. Εντάξει, η κουβέντα το λέει. Θέμανος που να στήσεις. Εσένα συμφέρεσαι να το ανοίγεις στενόμακρο. Είναι έτσι, έτσι. Α, μπράβο, έτσι. Έτσι. Για να βάλεις 5 κουβέντες. 5, ναι. Επειδή είναι μακρύ το ξύλο μου, θα τελειώνει και όλη ώρα. Ακριβώς. Ως που να ανοίξω η μηχανή και να φέρω να την καθαρίσω. Αλλά αρέσει και μου όλες. Α, βάλε 5 εδώ μέσα. Ένα βαθέτω. Με τι ωραίο ξύλο, ρε. Άντε. Σελτώνει. Μια χαρά, άντε. Άντε τουί. Ριζόμε το τσοποδά. Δεν μας κολλήσει. Βλέπετε, φίλες μου. Πρέπει να το απολαμβάνεις όμως ότι κάμνησα. Ναι. Από τη στιγμή. Αν δεν το δεις με καλή διάθεση. Παναγία μου. Αν ξεκινήσεις με το στανιόν όπως λέμε, δηλαδή χωρίς όρεξη, γιατί σου το επιβάλλαν, γιατί σου είπαν πρέπει, δεν κάνεις τίποτε. Όμως δοκιμάστε για πρώτη φορά, μια φορά δοκιμάστε το. Εντάξει, σίγουρα, η πρώτη φορά μπορεί να μην είναι τόσο απολαυστική, αλλά όταν δεις το τελικό αποτέλεσμα και δεις την ικανοποίηση, ασχολήθηκες με τούτα ότι έχεις, περνά σου. Έχεις πονοκέφαλο, ότι έχεις, σου περνά. Μάλιστα. Έτσι, εγώ έτσι είμαι. Έχω και μια άλλη εξάδερφη μου, δύο μάλλον, και έτσι είναι στο ίδιο μου λέω. Η Αντρούλα και η Μαρούλα. Πες και τους πολλά. Κόφτεις δρόμο έτσι. Εντάξει, μεγάλη μου. Όσο θέλεις κάνεις, τα τυχαίνει μας να αφήσει κρέμα από μέσα. Βάζουμε ένα μικρό ζυμαράκι μέσα, αν το σηκώσει αμέσως πάνω, σημαίνει είναι έτοιμο, θέλει. Βάζουμε βαθιά κατσαρόλα, καλύτερα, βαθιά. Καλύτερα να μην μας πετάγονται λάδια, διότι μπορεί να τύχει να ξυχωστεί. Ωραία. Θέλει λάδι η κατσαρόλα μας, διότι είναι βαρετά κουρεκιά, έχω κρέμα μέσα και όταν το κοκκινήσουν θα τα βγάλουμε στο τρυπητό μας να στραγγίξουν. Και μετά θα τα βάλουμε στην κατέλα. Λοιπόν, έβαλες μισό ελαιόλαδο και μισό σπορέλαιο. Ναι. Τηγανίζονται. Και θα τα γυρίσουμε. Τα τι ωραία που γίνονται. Τα βλέπεις τι ωραία. Mm-hmm. Του σκόνου. Να. Τα πασπαλίζουμε με ζάχαρη νάχιν όταν τελειώσουν. Και όταν θα τα σερβίρουμε πάλι. Για ομορφιά, σαν τα που θα τα φάμε τώρα. Μου έχει περισσέψει λίγο ζυμαράκι και έκανα και τρεις πιτούλες με μέλι και κανέλα. Ετοιμάσαι? Α, βέβαια. Πιέσαι εδώ. Εδώ. Τι ωραία μπρέμα μέσα. Να, ήρθαν πάρα πολύ ωραία. Επιτυχία. Είναι έτοιμα να πάνε στα γενέθλια του Αντώνη. Ωραία. Μαζί με παπουτσόσικα. Ναι, που καθάρισες εσύ. Cut fruit. Όπως λέει και ο Γιάννης. Στη Γερμανία. Θεωρούν τα τροπικά φρούτα. Και τα πολλά κρέμα. Είναι γεμάτα κρέμα μέσα. Και ωραία τηγανισμένα. Κάνετε τα, απολαύστε τα. Γράψτε μας τα σχόλιά σας. Γραφτείτε στο κανάλι μας αν δεν έχετε γραφτεί ήδη. Χτυπάτε το κουδουνάκι. Και να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε. Ωραία. Εγώ θα απολαύσω μία μπιτούλα τώρα. Για σένα πως έκανα τούτες. Δεν πετάμε γίνω το λίγο που θα μείνει. Θα το χρησιμοποιήσουμε για τους 4 ώρες πιτούλες.